είναι ένα από τα αδέσποτα που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης των Σερών. Συνεργείο του Δήμου προσπαθεί να το εχμαλωτήσει και να το μεταφέρει σε διαφορετικό χώρο. Στην αρχή ο υπάλληλος του Δήμου είναι ήρεμος, αλλά στη συνέχεια το σκηνικό αλλάζει. Η σκηνή αυτή και το κλάμα του τετράποδου δεν άργησε να προκαλέσει τα φιλοζωικά αισθήματα περαστικών. Γρήγορα μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και οι διάλογοι είναι σοκαριστικοί. Η γυναίκα προσπαθεί να λογικέψει το συνομιλητή της και εκείνος της εξηγεί ότι έγινε αυτόπτης μάρτυρας περιστατικού επίθεσης σε δύο μικρά παιδιά μόλις την προηγούμενη μέρα. Για το περιστατικό ρωτήθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι τα τετράποδα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο για να μπορέσει να δουλέψει η υπηρεσία Πρασίνου που καλοπίζει την περιοχή γύρω από το Δημαρχείο. Σήμερα λοιπόν τα φυτεύουμε, αύριο δεν υπάρχουν τα φυτά, γίνεται σαν το γεφύρι της Άρτας. Και έτσι λοιπόν είπαμε, εφόσον είναι φρέσκο το πράγμα, να πάρουμε 2-3 ζωάκια αυτά, να τα πάμε σε έναν χώρο άλλον, μέχρι που να φυτευτούν τα φυτά αυτά και μετά να ξαναμπούν στο χώρο τους. Δεν βγήκε συνεργείο περισυλλογής. Όταν θα βγει συνεργείο περισυλλογής ή όταν θα βγάζουμε, πιστεύω ότι θα ενημερώνεται ο κόσμος. Σε αυτή τη φάση δεν βγήκε κανένα συνεργείο περισυλλογής παρά μόνο το εξής. Εδώ στην πλατεία Ελευθερίας, εδώ γύρω-γύρω στο Δημαρχείο, όπως έχετε αντιληφθεί, καλοπίζουμε το χώρο με κάποια λουλούδια, με κάποια κυπάρια τα οποία γίνονται. Εδώ υπάρχουν 2-3 σκυλιά τα οποία μόλις τα φυτεύσουμε, ζωάκια είναι αυτά, καταλαβαίνετε, καλοπροαίρετα, πάνω αυτά ξανασκαλίζουν, τα βγάζουν τα φυτά. Το θέμα είναι πιο όμως ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας σε αυτή τη φάση. Δηλαδή ο αντιδήμαρχος του Πρασίνου προσπαθεί ο άνθρωπος, έβαλε το πράσινο τρεις φορές ή και τέσσερις μπορεί να είναι, το οποίο τα είδα και εγώ προσωπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τετράποδα εντοπίστηκαν από ομάδα φυλόζων στο χωριό Χριστός νωρίς σήμερα το μεσημέρι. Σκάβανε τα παρτέρια και χαλούσαν τα παρτέρια στην πλατεία. Αυτά τα σκυλιά είναι γνωστά στην περιοχή της πλατείας. Είναι γνωστά, είναι στηρωμένα, επανενταγμένα. Είναι παράνομη η περισυλλογή των ζώων τα οποία έχουν επανενταχθεί χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι επιθετικά. Δεν έχουμε καμία διάθεση. Εμείς τα σκυλιά τα αγαπάμε πιο πολύ από όλους. Οι ζωόφιλοι ίσως να μην αγαπάνε τα ζώα όσο τα αγαπάω τουλάχιστον εγώ.